Δεν είναι βλάμενος. Ή ημιτασιών. Ημιτασιών δεν είναι. Πρώτα απ' όλα τα οικονομικά, ναι, δεν έχει κλείσει συμφωνία, δεν, έχει πέσει, δεν έχουν πέσει υπογραφές. Ναι, ναι. Και δεύτερον, το γιατί φεύγει, είπαμε ότι τώρα βγήκε η είδηση. Ω, τι, εγώ το είπα πριν 10 μέρες. Εσύ μετά από 4 χρόνια ανέβηκε ο Ηρακλής και ο παδός συνεργάτης εκπομπής του, αφού βγαίνει κάθε μέρα στις 3 και 10 ακριβώς και μιλάει περισσότερο από όλους τους ακροατές, μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Έχει γίνει κουραστικός και αυτός και δυστυχώς εκπομπής ρε παιδιά. Λεπτά 27. Καλά κάνει. Ο παππούς μου έλεγε ότι αν αυτά που λέει ο καθένας τα πλήρωνε, τότε όλοι θα σκεφτόταν πολύ τι θα πούνε και θα μετρούσαν τα λόγια τους. Μας κούρασε αυτή η κόντρα στη Μακεδονία, έλεος ενωθείτε να γίνουν μεγάλες οι ομάδες, λέει ο Χάμπος. Σιγά Χάμπο. Αν άκουγε εσένα άσχετε ο Μήτροβλου και άλλοι νεαροί και δεν πηγαίνανε στον Ολυμπιακό, σαν το Βέλιο θα καταλήγαν, λέει ο Χουκ. Πολύ ωραία σε λέει. Οχ, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ο Μήτροβλου ήταν παιδί του Ολυμπιακού, ξέρεις. Ο Μήτροβλου καθόλου παιδί δεν ήταν. Ήρθε εδώ να παίξει το Λιτόχρο, πήγα εδώ, εγώ τον είδα. Με Παπάζογλου ήταν τα δύο ταλέντα. Την ξέρω καλύτερα. Δεν ξέρω εσύ την ιστορία. Δεν καθόλου καλά. Εγώ το πήρα συνέντευξη για το τηλεάσι του Μήτροβλου. Το Μήτροβλου επειδή. Πού θε να παίξει αγόρι μου. Όποιο με θέλει, λέει. Εγώ είμαι ελεύθερο. Όποιο και να με θέλει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Άμα θε να μάθει. Πάμε παρακάτω. Επειδή λέει βλακίες, ο Μήτροβλου 5 χρόνια αγροτικά έκανε σε Πανιόνιο, Ατρόμητο, Πανιόνιο, αγροτικό. Ναι, ναι. Για να μην παίξει και να παίζουν κάτι άλλοι. Ναι. Εντάξει. Και τι έπαιξε. Αυτή είναι η νοοτροπία του Ολυμπιακού από 18 χρόνια 19. Ενώ αν λεγόταν Μήτροβιτς, ναι, η Βέλιτς θα έπαιζε από την πρώτη χρονιά. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Πού έπαιξε ο Βέλιος, ρε. Θα μπορούσε να παίξει πολύ ψηλότερα. Άλλα φταίνε. Άλλα φταίνε. Τα ξέρω. Ρε πρόεδρε, τι σε στράβωσε με τον Παύλο. Επειδή μας έδωσε πολλά, τον ευχαριστώ. Και θα ήθελα να μάθω το λόγο της αποχώρησης του, λέει ο Κράτιστος. Δεν θα το μάθεις από τον κόκκινο, φίλε. Μόνο από τον Ραπτόπουλο θα το μάθεις αυτό. Θα το μάθεις σε λίγο. Γιατί του Ηρακλή τα θάβει. Έγινε ο μπαμπούλας. Πότε το έθαψε. Έλα, ρε, τι μας είπες. Και που το ξάει, θε. Δεν θα πάρει αδειοδότηση ο Ηρακλής, μας έλεγε. Δεν θα ανέβει ο Ηρακλής, μας έλεγε. Δεν θα κάνει, δεν θα φτιάξει. Λοιπόν, δεν θα ανέβει ο Ηρακλής. Φυσικά. Φυσικά. Πριν από 6 μήνες. Πες μου ένα ρεπορτάζ που καίει, ρε, που έβγαλε για τον Ηρακλή. Έρα, εσύ μας έλεγε να φοβάσαι τον Κούγια, να φοβάσαι τον Απόλλωνα. Ένα ρεπορτάζ άσε που έκανε. Έχεις το χειρότερο, το 7ο μπάτζετ της κατηγορίας. Έχεις να φοβάσαι τις Λάρισες. Έχεις κάνει στον Ηρακλή μούγκα για όλα τα θέματα. Καλά, οκ. Πάμε επόμενη γραμμή. Όσο και να το φοράς αυτό. Μούγκα! Εντάξει. Μούγκα έχεις κάνει. Καλά, καλά. Αδερφό.